Ναι, πάρα πολύ μας βολεύει, γιατί θα δούμε ότι θα έρχεται κάποιος ο οποίος θα ψωνίζει, θα αφήνει το αμάξι του εδώ, θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για να ψωνίζουν σε εμάς και είναι ένα θετικό μέτρο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να αγοράσει για 20 λεπτά για κάτι, να κατεβεί για 20 λεπτά και να αγοράσει ένα προϊόν το μαγαζί σου, τον βολεύει να σταματήσει εδώ μπροστά, να αγοράσει και να φύγει. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό εδώ. Θα το βολεύει πάρα πολύ και για εμάς είναι καλό. Και για κάθε έναν ο οποίος δεν θα έχουμε πολύ μάζα αυτοκινήτων μέσα στο κέντρο της αγοράς. Και νομίζω όμως αυτό το μέτρο εδώ πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους οδούς. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, άμα είναι πιλωτικό για 2, 3, 4 οδούς, να συνεχιστεί και να είναι στο κέντρο ειδικά της πόλης να υπάρχει ελεγχόμενη εξάθμιση. Όπως είναι και στο εξωτερικό. Πάντα μια τέτοια ενέργεια είναι θετική. Μια οργάνωση του κέντρου της Δράμας, ελεγχόμενη στάθμευση. Βοηθάει το κέντρο και αυτούς που επισκέπτονται. Είναι καλό που δώσανε ένα περιθώριο στο να γνωστοποιηθεί στον κόσμο η διαδικασία αυτή. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για τις τιμές. Θεωρώ όμως ότι θα είναι πιο φθηνές στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που το λέμε, αυτό θα είναι στο καλό και αυτό που παρκάρουν. Επίσης πρέπει να σκεφτούν για αυτούς που μένουν στις περιοχές, το οποίο έχει γίνει και αυτό νομίζω με αιτήσιες κάρτες. Μπορούν με ένα μικρό χρηματικό ποσό να μένουν. Θεωρώ πως είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καλό, όσον αφορά την οργανωμένη ελεγχόμενη στάθμιση τόσο στο κέντρο, όσο και η δημιουργία άλλων πραγμάτων, όπως κάποιοι πεζόδρομοι. Βοηθάει τον κόσμο που θέλει να σταματήσει για 20 λεπτάκια, να πάρει κάτι από ένα μαγαζί και να φύγει. Φυσικά, σκεφτείτε ότι το να σταματήσει, εφόσον υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, με μία κάρτα από το περίπτερο, με ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό, σταματάει, κάνει τη δουλειά του, είτε για να αγοράσει κάτι, είτε για να εξυπηρετηθεί σε κάποιες τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, και μετά μπορεί να συνεχίσει. Το καλό είναι ότι μένουν περισσότερες θέσεις για αυτούς που θέλουν να κατέβουν στο κέντρο για δουλειά, σε σχέση με αυτούς που ήταν και είχαν κατοχυρώσει τις θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα, γιατί ο κόσμος ούτως ή άλλως δυσκολεύεται, πληρώνει του κόσμου τις υποχρεώσεις, τα χαράτσια, κόβει από εδώ, κόβει από εκεί. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένα σωστό μέτρο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τη χρονική. Θα υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος θα κατεβαίνει πιο λίγο, θα σκέφτεται έστω και τα 2 και τα 3 τα ευρώ που μπορεί να τα διαθέσει κάπου αλλού και θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απ' την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει κάποια ευκολία στις συναλλαγές του κόσμου όσο αφορά τράπεζες, καταστήματα κτλ. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο και στους δραμηνούς να αλλάξουμε τον τρόπο μεταφοράς μας όταν είναι να κάνουμε ψώνια, όταν είναι να έχουμε κάποιες υποχρεώσεις κτλ. Μπορούμε να περπατήσουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα ποδηλατάκι, μπορούμε να κατεβούμε ένα μηχανάκι. Κάτι να κάνουμε κι εμείς για να βοηθήσουμε αυτό το μεγάλο χάος που δημιουργείται με τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν άνθρωποι, το λέω και για εμάς, ας πούμε, και πρώτα κατακρίνω τον εμπορικό κόσμο και τους καταστηματάρχες, που κατεβαίνουν από το πρωί, βάζουν νωρίς-νωρίς σε μια ρεμίζα το αυτοκίνητό τους και δημιουργούν πρόβλημα. Μπορούμε να κατεβούμε τα πόδια. Δεν είναι οι αποστάσεις, νομίζω, των σπιτιών μας τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτοι εμείς να δώσουμε το παράδειγμα και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην κατεβάζουμε με το παραμικρό τα αυτοκίνητά μας. Και πιάνουμε έστω αυτές τις θέσεις που υπάρχουν και δεν είναι πολλές. Γενικά, εμείς είστε θετικός ή αρνητικός με την ελεγχόμενη στάθμευση? Ούτε θετικός ούτε αρνητικός. Αλλά θα ήθελα να μην επιβαρυνθεί κι άλλο κόσμος μέσω αυτού του, ας το πούμε, του μέτρου κι άλλο. Έστω είπαμε και το 1 ευρώ την ημέρα και τα 2 ευρώ και τα 3 ευρώ που θα διαθέσει κάποιος, να τα διαθέσει κάπου αλλού. Α, 3 ώρες, εντάξει. Μέχρι 3 ώρες, παραπάνω δεν μπορεί να κάτσει κανένας. Βολεύει. Ναι. Μέχρι 3 ώρες βολεύει, αλλά για όλη την ημέρα δεν όπως είναι. Ναι. Μέχρι 3 ώρες βολεύει. Mm-hmm. Βολεύει. Πληρώνει ένα μικρό αντίτιμο ο καταναλωτής, ναι. Κάθεται λίγο στο μαγαζί σου και φεύγει. Μπράβο, ναι, ναι. Ναι. Είστε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Α, για τόσες ώρες ναι. Αλλά για πάμπολες ώρες είναι δύσκολο.